Στην Ιγρήτα, απέναντι στο Φυσαλτιακό, ο Τρίκαλα από το 5ο λεπτό του αγώνα, με γκολ του Μανουσάκη, κατάφερε να προηγηθεί και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για ευρεία νίκη. Οι προσδοκίες όμως έμειναν προσδοκίες, καθώς οι γηπεδούχοι, παρά το γεγονός ότι κινδύνεψαν άλλες δύο φορές να δεχτούν γκολ, ετούτοις ήταν αυτοί που πανηγύρισαν στο τέλος του βαθμού της οπαλίας σε μια ανίποτη φάση 2 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Το πρόσμενο σκορ για τα Τρίκαλα είχε σαν αποτέλεσμα να ανοίξει ένας νέος κύκλος αφισβητήσεων από την κεφαλή της διοίκησης για τα πρόσωπα που βαρτίζουν το αγωνιστικό τμήμα της ΠΑΕ. Παρ' όλα αυτά, η ένταση φαίνεται να κουπάζει, καθώς η τετάρτη τρικαλινή ομάδα δίνει ένα δυνατό παιχνίδι για το θεσμό του κυπέλου στην Αθήνα με αντίπολο την Καλυθέα. Πέρα από όποιο αποτέλεσμα, το ενδιαφέρον για τους κυριανένθρους στρέφεται αποκλειστικά στο ντέρμπι της Ιαϊκής στο στάδιο με την ομάδα της Κοζάνης.